Ξεκινήσαμε σήμερα τη διαδικασία της προληπτικής εξέτασης των εργαζομένων του Δήμου για να ανοιχνεύσουμε αντισώματα έναντι του νέου κορονοϊού. Ο στόχος μας είναι προληπτικά να βρούμε αν κάποιος έχει θετικά αντισώματα για να τον παραπέμψουμε για περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο. Είναι μια μέθοδος βοηθητική, είναι μια μέθοδος που θα μας βοηθήσει να δούμε έμεσα και τη διασπορά της νόσου στην κοινότητα, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία. Η εξέταση όπως γίνεται από το πρωί έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, να εξασφαλίσουμε 100% την ασφάλεια τόσο τη δικιά μας όσο και των εξεταζομένων. Αυτό γίνεται τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, τηρώντας αποστάσεις, εκτός βέβαια την δεδομένη στιγμή που θα κάνουμε το μικρό τσιμπηματάκι για να πάρουμε λίγο αίμα να κάνουμε την εξέταση. Όπως όλοι θα ξέρετε, η ανείχνευση για το ζάχαρο, έτσι γίνεται ένα μικρό τσιμπηματάκι, παίρνουμε λίγο αίμα και ακολουθεί η διαδικασία μέσα 15 λεπτά από το πρώτο αποτέλεσμα. Εμείς για να είμαστε πλήρως εξασφαλισμένοι, κρατάμε μέχρι μία ώρα και βλέπουμε και ένα δεύτερο αποτέλεσμα μετά. Επίσης, άλλη βασική προϋπόθεση που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι η πλήρη συνένεση του εργαζομένου πάνω σε αυτό. Κανείς δεν το κάνει αν δεν το θέλει. Έχουμε εκ των προτέρων τον έχουμε ενημερώσει τόσο για την ασθένεια, για τους τρόπους προφύλαξης. Του δίνουμε μάλιστα και ένα έντυπο, τα λέμε και προφορικά, του δίνουμε και ένα έντυπο μαζί του για να τα ξαναδιαβάσει και στο σπίτι άμα θέλει. Και αφού εξασφαλίσουμε πλήρως τη συνένεση του, προχωράμε στην όλη διαδικασία. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε πλήρως εξασφαλίσει το ιατρικό απόρριτο, αλλά γίνεται με κωδικούς. Δεν υπάρχει όνομα πουθενά, δεν φαίνεται το όνομα πουθενά. Εκτός από εμένα που το ξέρω, ώστε να τον ειδοποιήσω σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος. Τα αντισώματα είναι δύο κατηγοριών: είναι τα IgM αντισώματα και τα IgG αντισώματα. Τα IgM αντισώματα συνήθως δημιουργούνται κάποιες μέρες μετά την έναρξη της νόσου, συνήθως την πρώτη εβδομάδα, και μας δείχνουν μία ενεργή κατάσταση. Επομένως, το άτομο αυτό μπορεί να είναι και μολυσματικό και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασής του. Έχουμε μιλήσει και με το νοσοκομείο, οπότε αν έχουμε θετικό αποτέλεσμα, το παραπέμπουμε στο νοσοκομείο. Τα IgG αντισώματα μας δείχνουν μία εξασφάλιση ανοσίας στον οργανισμό μας. Βέβαια, μέχρι τώρα δεδομένα αυτό δεν θεωρείται 100% σίγουρο και επίσης υπάρχει και το θέμα της διασταυρούμενης ανοσίας. Πολλά άτομα μπορεί να έχουν αντισώματα από προηγούμενη επαφή με άλλο κορονοϊό. Επομένως, στην αρνητική περίπτωση, λέμε στους ανθρώπους: εξακολουθήστε να τηρήσετε τα μέτρα ασφαλείας, τις αποστάσεις, την αποφυγή του εναγκαλισμού, των χειραψιών κλπ. Την χρήση μάσκας, τη χρήση αντισηπτικών. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το παραπέμπουμε στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Μάλιστα. Άρα ανοιχνεύεται και τους δύο τύπους αντισωμάτων. Και τους δύο τύπους αντισωμάτων. Μέχρι τώρα έχουμε ελέγξει 11 άτομα, είναι όλα αρνητικά. Και στην παρατήρηση που κάνουμε στα 15 λεπτά και στην παρατήρηση που κάνουμε στη μία ώρα. Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι έχουν προμηθευτεί 300 τεστ, όπως έχουν ανακοινώσει. Τα έδωσαν σε μένα για να γίνει χρήση τους με τον προβλεπόμενο τρόπο. Μέχρι τώρα, σήμερα ξεκινήσαμε, έχουμε κάνει 11 τεστ, είναι όλα αρνητικά. Από εδώ και πέρα, συνεχίζουμε τη διαδικασία και στο τέλος θα υπάρχει μια ενημέρωση αναλυτική. Είμαστε σήμερα εδώ, στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Άργους Μυκηνών, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτηρίου, του παλιού Δημαρχείου. Δίπλα μου είναι ο γιατρός ο κύριος Νταβέλος, ο γιατρός εργασίας του Δήμου Άργους Μυκηνών, και δίπλα μου είναι η προϊσταμένη του τμήματος βοήθεια στο σπίτι, νοσηλεύτρια, η κυρία Σοφία Ταραντιλή. Εδώ λοιπόν σε αυτό το χώρο, ο γιατρός μαζί με την νοσηλεύτρια πραγματοποιούν αυτό που έχουμε πει από καιρό. Κάνουμε σε όσους επιθυμούν και θέλουν τα τεστ ανίχνευσης για τον κορονοϊό. Είναι μια εργασία η οποία γίνεται για να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να απαλλαγεί πρώτα-πρώτα από τους φόβους που μπορεί να έχει και δεύτερον για να δούμε και να σταθμίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχα πει στο παρελθόν ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία διότι το νοσοκομείο του Άργους και τα τεστ
τα οποία προμηθεύσαμε στο νοσοκομείο με το μηχάνημα αυτό είναι πανάκριβα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι εφικτή η ανάλυση ενός θέματος σε κάποιον άνθρωπο που τον απασχολεί. Γι' αυτό λοιπόν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, η απόλυτη εχεμήθεια, η ιατρική παρακολούθηση δίνουν την λύση σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι αυτά τα τεστ που κάνουμε, βεβαίως και δεν αντικαθιστούν τα τεστ Pasteur, αλλά είναι μια ένδειξη, όπως σας είπε και ο γιατρός, που μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, περισσότερη ασφάλεια στους εργαζόμενους, αυτές είτε λέγονται καθαρίστριες που μπαίνουν στη διαδικασία των σχολείων και όσες επιθυμούν από αυτές, τα κορίτσια που είναι στο βοήθεια στο σπίτι και μπαίνουν με ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, και προβλήματα υγείας, ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά λοιπόν μας δίνουν την ικανοποίηση, θα έλεγα, ότι κάνουμε υπεύθυνα αυτό που πρέπει να κάνουμε για τον τόπο μας, για τους συνδημότες μας, για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται δίπλα μας. Τώρα δεν αποκλείουμε και κάποιους ανθρώπους, βέβαια σε περιορισμένο αριθμό, που μπορούν να έρθουν σε αυτόν εδώ το χώρο και να τους φύγει το άγχος, γιατί ξέρετε, το έχω πει και θα το ξαναπώ πάλι, ο φόβος ήταν πολύ μεγάλος τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ο φόβος αυτός ο οποίος πραγματικά είχε ζώσει τον κόσμο, νομίζω ένα τμήμα του φόβου, ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι, φεύγει από πάνω του. Θέλω να πω όμως ότι όταν κάποιος κάνει το τεστ εδώ και φανεί ότι δεν έχει κάτι σε 15-20 λεπτά που βγαίνει το αποτέλεσμα, μπορεί να βγει απ' έξω όμως και αν δεν κρατήσει τους κανόνες υγιεινής, εκεί να νοσήσει. Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι να καταλαγιάσει όλη αυτή η ιστορία και να αισθανθούμε ασφαλείς, θα πρέπει να έχουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτό το μαρτύριο, το οποίο έχει ταλανίσει την κοινωνία μας και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά γενικότερα τον τομέα της οικονομίας τον έχει τσακίσει.